Εν μέσω της συνεχιζόμενης πολιτικής πόλωσης με κεντρικό πεδίο αντιπαράθεση στην εκλογολογία, ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων θα κάνουν τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές τους. Διακοπές που θα τους δώσουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν αλλά και να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους στην πολιτική σκακέρα και το κοινωνικό πεδίο εν όψει και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Χριστάκος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, φαίνεται ότι το θέμα με τις δηλώσεις του βουλευτή Γιάννη Μανώλη ήταν η τελευταία εστία ένταση στη Νέα Δημοκρατία. Από αύριο οι τόνοι πέφτουν εν όψη του 15 Αυγούστου. Φέτος όμως είναι μια χρονιά που δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτος εφησυχασμός. Ήταν η τελευταία ήπιας μορφής κόντρα μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης, αυτή με τις δηλώσεις του κυρίου Μανώλη, και η εβδομάδα η οποία διανύουμε είναι η εβδομάδα η οποία παραδοσιακά οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν και αυτοί τις ολιγοήμερες διακοπές τους. Ξεκινώντας λοιπόν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θεσμικά, ο κύριος Παπούλιας έχει περάσει ήδη λίγες μέρες στον τόπο καταγωγής του, στους Φραγκάδες της Ηπείρου, στο πανέμορφο αυτό χωριό πάνω από τα Γιάννενα, και τώρα συνεχίζει τις διακοπές του στη Λευκάδα, ενώ για τις ημέρες του 15 Αυγούστου, τις Άγιες αυτές ημέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Ιθάκη. Τώρα για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός δεν θα κάνει διακοπές φέτος, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Ο Κώστας Καραμαλής θα έχει πρόγραμμα εργασίας και αυτή την εβδομάδα. Ήδη για αύριο θα δει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, για το μεγάλο αυτό θέμα της αντιμετώπισης του ιού της νέας γρίπης. Θα έχει συνεργασία με υπουργούς όλη την εβδομάδα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον για το τριήμερο του 15 Αυγούστου ο Κώστας Καραμαλής φέρεται ότι θα μεταβεί κάπου στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, όπου εκεί παραδοσιακά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα παραστεί και σε λειτουργία σε κάποια προφορά. Μόνο τρεις μέρες λοιπόν διακοπές για τον Πρωθυπουργό. Πάμε στην αντιπολίτευση. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ξεκινήσει τις διακοπές του. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε τις διακοπές από τους πολιτικούς αρχηγούς, μπορούσαμε να πούμε. Ξεκίνησε από την Πάτμο. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στη Ρόδο. Και ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πάρο, που θα συνεχίσει εκεί τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του. Και βεβαίως θα παραστεί την ημέρα του 15 Αυγούστου και στην πολύ γνωστή Παναγία, την Εκατονταπηλιανή. Ο κ. Παπανδρέου, να προσθέσουμε βεβαίως ότι καθόλου το διάστημα των διακοπών του έχει συνεργασία και με στελέχη του κόμματος και με βουλευτές και με τοπικούς παράγοντες όπου βρίσκεται. Ενώ τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι βρέθηκε και σε πυρόπληκτες περιοχές στη Ρόδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Παπαρίγα, τη γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκείνη όπως κάθε χρόνο θα περάσει τις ημέρες των διακοπών της σταδιακά στην Νέα Μάκρη, στην εξοχική της κατοικία, ενώ συνηθίζει να πηγαίνει για τις μέρες του 15 Αυγούστου για λίγες μέρες στην Κεφαλονιά. Στην Κρήτη βρέθηκε ο κύριος Αλαβάνος, ο οποίος θα συνεχίσει τις διακοπές του στην Τίνο. Στην Κρήτη, αλλά σε άλλο σημείο, βρέθηκε και ο πρόεδρος του συνασπισμού, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μετά από εκείνες τις ολιγοήμερες διακοπές έχει επιστρέψει ήδη στην Αθήνα, συνεχίζει το πρόγραμμα της εργασίας του κανονικά, ενώ έχει προγραμματίσει περιοδίες στη Σάμο και την Τρίπολη, ξεκινώντας από αύριο. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο του Λαού, τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος εκείνος παραδοσιακά πέρασε από το χωριό του, από την ποταμιά Αρκαδίας. Στη συνέχεια τις ολιγοήμερες αυτές διακοπές θα περάσει στο Λιτόχωρο, στο χωριό της συζύγου του, ενώ πριν λίγες μέρες είχε κάνει ολιγοήμερες διακοπές και στην Κύπρο. Και βέβαια να κλείσουν το κεφάλαιο της εσωστρέφειας που πυροδότησαν εκ νέου οι δηλώσεις Μανώλη, επιχειρούν βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης. Ο Γιάννης Μανώλης πάντως επιμένει να βάζει στο στόχαστρό του συναδέλφους του που το όνομά τους ενεπλάκει στις υποθέσεις του βατοπεδίου και των άγωνων γραμμών. Ταράζουν τις εύθραυστες ισορροπίες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας οι ρουκέτες Μανώλη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να αναδιπλώθηκε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπονοούσε ότι ασκήθηκαν άνωθεν πιέσεις προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τις κρίσιμες ψηφοφορίες για το βατοπέδι και τις άγονες γραμμές στη Βουλή. Ωστόσο, στοχοποιεί τους συναδέλφους του που το όνομά τους ενεπλάκει σε αυτές τις υποθέσεις, πυροδοτώντας την εσωστρέφεια. Αναφέρεται σε αυτούς τους εμπλεκόμενους που εκμεταλλεύομαι το 151, αρνήθηκαν να διευκολύνουν την παράταξη και να παραιτηθούν, υποχρώνοντάς μας ουσιαστικά να ψηφίσουμε με βάση το γνώμονα όχι εκλογές.
Οι βόμβες Μανώλη τροφοδότησαν με ένα ακόμα όπλο το Πασόκ, γι' αυτό και με συντονισμένες παρεμβάσεις τους, τα γαλάζια στελέχη επιχείρησαν να κλείσουν το νέο φθοροποιό για το κόμμα Κύκλο Εσωστρέφειας. Καμία πίεση δεν ασκήθηκε σε κανέναν βουλευτή για οποιοδήποτε θέμα, για τέτοιου είδους θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ο καθένας κατά συνείδηση αποφασίζει. Δεν έχουμε καμία πίεση. Και εν πάση περιπτώσει ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει, τα οποία οφείλει να αποδεικνύει. Ο Γιάννης Μανώλης είναι αμετακίνητος στην απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτή στις 8 Σεπτέμβρη. Ο Γιώργος Βλάχος έχει πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του Πρωθυπουργού και βέβαια Γιώργο το ερώτημα είναι πότε πάει για εκλογές. Το πιθανότερο είναι Φεβρουάριο. Αποκλείεται νωρίτερα. Φεβρουάριο με αφορμή την σύγκρουση των δύο μεγάλων κομμάτων για την επανεκλογή ή όχι του κύριου Κάρολου Παπούλια, είναι ένα χαρτί που παίζει ο κύριος Καραμαλής, αφού ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι το 2000 στήχησε στη Νέα Δημοκρατία την νίκη, δηλαδή έχασε το 2000 στη Νέα Δημοκρατία, επειδή άργησε να στηρίξει την υποψηφιότητα, την επανεκλογή τότε του κυρίου Κωστή Στεφανόπουλου. Άρα, λες εκλογές στο Φλεβάρι, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κύριος Καραμαλής θα ρίξει το βάρος του στην πολιτική. Δεν πάμε σε αλλαγή προσώπων. Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Άρα λοιπόν δεν πάμε σε ανασχηματισμό, γιατί ένας ανασχηματισμός μικρής κλίμακας δεν θα προσέφερε τίποτα. Ένας ανασχηματισμός δομικός με αλλαγές κορυφαίων υπουργών θα έπρεπε να έχει μπροστά για να αποδώσει μεγάλο πολιτικό χρόνο. Και αυτός ο πολιτικός χρόνος δεν υπάρχει. Πριν κλείσουμε, γραμματέα αλλάζει? Δεν αλλάζει με απόφαση του κύριου Καραμαλή. Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του κύριου Ζαγορίτη. Όσα γράφονται και όσα ακούγονται, νομίζω ότι δεν απηχούν την πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πριν πούμε στο στούντιο, ο Δημήτρη, μίλησες με ανθρώπους που θεωρούνται ότι είναι καλά πληροφορημένοι, είναι κοντά στον Πρωθυπουργό. Ναι. Τι σου λένε για αυτά? Και συνομιλούν και συχνά μαζί του, Νίκο, και υπάρχουν οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται, είναι αντικρουόμενες. Δηλαδή, υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι δεν θα γίνουν αλλαγές εν ώψη της ΔΕΘ. Λένε κάποιοι, οι οποίοι συνομιλούν πολύ συχνά με τον Πρωθυπουργό, ότι το θέμα δεν είναι να πας με νέα πρόσωπα που θα καούν σε 3 ή 5 μέρες. Το θέμα είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μάλιστα, προχωρούν ένα βήμα περισσότερο και λένε ότι αυτοί που ζητούν τις αλλαγές το κάνουν για ίδιον όφελος. Δηλαδή, γιατί θέλουν να μπουν οι ίδιοι στην κυβέρνηση, φωτογραφίζοντας έτσι εμέσως και τον Λευτέρη Ζαγορίτη, που θέλει να φύγει από τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και να πάρει ένα υπουργικό απόστο. Μάλιστα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, σχολιάζοντας και όσα είδαμε στο βίντεο του Ανδρέα Παπαδημητρίου για τα πειρά που δέχεται ο Ευάγγελος Αντώναρος, λένε ότι χτυπάνε το σαμάρι γιατί δεν μπορούν να χτυπήσουν το γαϊδαρο. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκτίμηση από υπουργούς και από άλλα στελέχη που επίσης συνομιλούν τον Πρωθυπουργό και λένε ότι ο Κώστας Καραμαλής μεταξύ 20 και 30 Αυγούστου θα προχωρήσει σε αλλαγές στην κυβέρνηση και ενδεχομένως και στον κρατικό μηχανισμό για να δώσει μια νέα εικόνα στη ΔΕΘ. Μάλιστα, μου έλεγε κάποιος ότι ο Καραμαλής στη ΔΕΘ θα πάει με νέα κυβέρνηση.